Δεν απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ? Όχι, φυσικά, προς το παρόν. Με τον Φίλιππο Πλιάτσικα δεν είστε τσακωμένοι? Ποτέ δεν ήμασταν τσακωμένοι. Αυτά ακούγονται, ξέρεις, στον κόσμο, ας πούμε, γενικά. Όχι, δηλαδή, επειδή εμείς ήμασταν μια ομάδα η οποία ποτέ δεν είχε ανάγκη την προβολή και ποτέ δεν πληρώσαμε για την προβολή μας. Ξέρετε, αυτό μας έκανε λίγο αφοριστικούς και περίεργους τύπους, ας πούμε, οι οποίοι ψάχναμε να βρούμε πάντα ελαττώματα που δεν υπήρχαν. Έχουμε ελαττώματα, αλλά δεν είναι αυτά που έλεγε ο κόσμος. Που βγαίναν στον κόσμο, δηλαδή. Mm-hmm. Ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί με τον Φίλιππα, ουσιαστικά. Έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές για τη δουλειά, αλλά ποτέ σαν άνθρωποι. Δημιουργικός τσακωμός. Δημιουργικός, ακριβώς. Δηλαδή, η τσακωμή μας δεν ήταν ποτέ για λεφτά και ποτέ για οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη δουλειά. Και τώρα βρίσκεστε εδώ για μια νέα παράσταση με νέο τραγούδι. Με δύο νέα τραγούδια και εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς θα γινόταν έτσι κι αλλιώς αυτό κάποια στιγμή. Δεν είναι pixelax, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και το λέμε σε όλο τον κόσμο, γιατί να το καταλάβει ότι χωρίς το Μάνο δεν υπάρχουν pixelax. Είναι ο Φίλιππας, ο Μπάμπης, προς τα προσωπικά τους τραγούδια και οι pixelax. Είμαστε πάρα πολύ, εμείς είμαστε πολύ φίλοι πια, δηλαδή δεν είναι... Εγώ κοιταζόμαστε στα μάτια και μιλάω ένας με τον άλλον χωρίς να πούμε πολλά πράγματα. Μα ξέρει καλά ο ένας τον άλλον πια. Ξέρω πότε είναι κακοδιάθετος, ξέρει πότε είμαι εγώ. Αυτά είναι, ξέρεις, εννοούνται. Κάνουμε τη συνήθεια. Κανάπες, τσόπες και λαφές. Η κρίση ενώνει. Όχι, εννοείται ότι η κρίση ενώνει τους ανθρώπους. Εννοείται. Εννοείται ότι δεν μας ενώνει. Όλους. Νομίζω ότι είναι από τα καλά της κρίσης αυτό. Έχει καλά πράγματα η κρίση. Όπως ενώνει τους ανθρώπους, βλέπεις τι γίνεται γύρω σου πραγματικά, δεν ζεις τη φαντασία σου. Αλλάζεις τη ζωή σου συνήθως χωρίς να το σκεφτείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και θα πρέπει να έχει γίνει αυτό. Ξέρεις, απλά δεν το έχεις καταλάβει. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά θετικά η κρίση. Αρκεί να ανασκουμποθείς και να περπατήσεις λίγο, να προχωρήσεις μπροστά. Η μουσική ως προς εσάς είναι ανταποδοτική και δεν μιλώ για φυσικά οικονομικό όφελος. Φυσικά, μόνο καλό μας έχει δώσει η μουσική. Η μουσική και μας έχει δώσει μόνο καλά. Δηλαδή, εκτός ότι μπορούμε να ζούμε από αυτή, μας έχει κάνει και τον ψυχίατρο, μας έχει κάνει και την ψυχοθεραπεία μας, μας έχει βοηθήσει γενικά, μας έχει γνωρίσει ανθρώπους, έχουμε γίνει φίλοι με ανθρώπους μέσα από όλο αυτό, έχουμε αγαπήσει, έχουμε αγαπηθεί, έτσι όλα αυτά υπάρχουν φυσικά. Απαλύνει τον πόνο της καθημερινότητας αυτές τις μέρες. Βέβαια. Εννοείται. Όλες οι μορφές τέχνης. Ποιο τραγούδι βάζετε και ακούτε και ταξιδεύετε? Α, συνήθως άλλων. Από Έλληνες εννοείς? Ξένους εγώ είμαι, εντάξει, τώρα ακούω Μπεν Χάρπερ, ας πούμε, τον ξέρεις? Αυτός μου αρέσει αυτόν τον καιρό. Πάρα πολύ. Από Έλληνες, έχω πολλούς φίλους που ακούω τραγούδια τους. Αγαπώ ιδιαίτερα τους αδερφούς Κατσιμίχα, τους ακούω συνέχεια. Το Σοκράτη, το Μάλαμα, τον Περίδη, το πολλούς. Θα ξεχάσω πολλούς. Κάτι καινούργιες μέρες, δική σου όλη πολεμή. Παράσιμα σου οι σφαίρες, όμως κρατήσαμε για μας. Απουσία δισκογραφικών. Τα τραγούδια σας νοιάζει πώς θα φτάσουν στον ακροατή, αν θα φτάσουν μέσω του ίντερνετ? Φυσικά. Μα ο στόχος είναι να φτάσει στον ακροατή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό, όχι το μέσο. Ναι, αυτός. Σήμερα πια νομίζω ότι οι δισκογραφικές δεν υφίστανται. Είναι μαγαζάκια της πλάκας. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει. Δεν έχει κανένα λόγο να πας εκεί, νομίζω.
Και τελικά ποια είναι η άλλη πλευρά του μπλε? Είπαμε, η άλλη πλευρά του μπλε είναι όλα αυτά που δεν δείχνει σήμερα η τηλεόραση. Όλα τα θέατρα που γεμίζουν από σκηνές ανεξάρτητες και με παιδιά που έχουν πάθος για να κάνουν, να παρουσιάσουν κάτι, τα θέατρα, οι μουσικές σκηνές, στα πεζοδρόμια, όπου βλέπουμε κάθε μορφή τέχνης, ας πούμε, που βράζει και που δεν προβάλλεται, αυτή είναι η άλλη πλευρά του μπλε. Οι μεγάλοι μας ποιητές που δεν τους ακούμε πια πουθενά, οι νέοι ποιητές που δεν ασχολείται κανένας πια μαζί τους και θα πεθάνουν στην ψάθα, όλο αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Όλο αυτό το οποίο αναδεικνύεται μέσα από την παράσταση. Προσπαθούμε μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις αναφορές. Δεν θα κάνουμε εμείς τους δάσκαλους στον κόσμο. Αυτά νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Ή απόψε μεσημέρι.